Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την κάλυψη του ΟΠΑΠ και προφανώς είναι έκθεση της Wood & Company. Καταλαβαίνω καλά. Ναι. Βεβαίως. Αγορά τυχερών παιχνίων, ΟΠΑΠ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Wood & Company που ξεκινά την κάλυψη με σύσταση buy και με στόχο τα 18,9 ευρώ αναμετοχή. Και βέβαια είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λένε οι αναλυτές της συγκεκριμένης εταιρείας αναλυτών και ότι ΟΠΑΠ ακολουθεί μια πολύ αποδοτική πολιτική, με σταθερή ανάπτυξη και κυρίως επίσης αυτός, με καλά δηλαδή χρηματοοικονομικά μεγέθη, και αυτό συνδυάζεται με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που είναι η γενναιόδορη πολιτική, την οποία εφαρμόζει συστηματικά και σταθερά τις τελευταίες οικονομικές χρήσεις έναντι των μετόχων του, με υψηλά μερίσματα και με επίσης υψηλότερα προμερίσματα. Και δίνει και μια πολύ ελκυστική αποτίμηση για την εταιρεία. Επισημαίνει βέβαια ότι το μέλλον συνολικά και των τυχερών παιχνίων αλλά και ειδικότερα και το ΟΠΑΠ είναι online. Ο οργανισμός έχει ακολουθήσει με πολύ προσεκτικά βήματα και αυτή τη στρατηγική χωρίς να κανιβαλίζει ή να ακυρώνει το φυσικό του δίκτυο και τους πράκτορες με τους οποίους έχει μακροχρόνια σχέση και συνεχίζει και τους στηρίζει και με νέα προϊόντα και με νέες υπηρεσίες και με αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τη Wood & Company τα έσοδα αλλά και τα EBITDA του ΟΠΑΠ και τα καθαρά κέρδη θα παρουσιάσουν ένα ρυθμό ανάπτυξης 4% για την περίοδο μεταξύ 2023-2026 μέχρι και το 2026 δηλαδή, και βλέπουν ότι είναι καλή η απόδοση και στο πλαίσιο του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του μακροοικονομικού υπόβαθρου που έχει δημιουργήσει η εταιρεία από μόνη της επίσης.